κυρία Χρύση Αριάδνη Κουσελά, θα παρουσιάσει την ερευνητική της εργασία για την αναπαράσταση της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής μέσα από αυτά που η ίδια αποκαλεί μέσα της οπτικής κουλτούρας. Κυρία Κουσελά, έχετε το λόγο. Γεια σας και από μένα. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους συνομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση το ΚΕΜΕ και τον Βλάς τον Αυτζίδη που μου δίνει το βήμα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω και την αδερφή του Μπάμπη του Κολόνια, ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου, ο οποίος πλέον δεν είναι εν ζωή, αλλά είχα την τιμή η αδερφή του να μου δωρήσει ένα μεγάλο μέρος από τη συλλογή του σε βιβλία και έτσι να εμπλουτίσω το ερευνητικό μου έργο. Σας ευχαριστώ. Έτσι όπως έκλεισε ο συνάδελφος, μου δίνει, θα πω αυτή τη λαϊκή λέξη, την πάσα, να πω ότι το ζήτημα της αναπαράστασης και της αναπαραστατικής λειτουργίας των μέσων μπορεί πάνω σε αυτό κανείς να κάνει μια μεγάλη ανάλυση. Πολλές φορές η απουσία λειτουργεί σαν παρουσία και η παρουσία λειτουργεί σαν κάτι παραπρακτικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εν έτη 2016 είμαστε εδώ, καταρχάς να συστηθώ. Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Σπουδών της Σορβόνης και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και σύντομα θα είμαι και υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του ΑΓΕ. Αυτό που θα σας παρουσιάσω εδώ, θα προσπαθήσω, δεν θα σας εμπλουτίσω με πολλές πληροφορίες. Είναι περισσότερο μία προσπάθεια να θέσω κάποια ερωτήματα και να βοηθήσω και εσάς και εμένα μέσα από αυτά να δούμε λίγο την κριτική μας σκέψη πάνω στα έργα που ήδη έχουν παραχθεί. Είμαι σίγουρη ότι απευθύνομαι σε ένα κοινό αρκετά καταρτισμένο. Ήδη οι συνάδελφοι που μιλήσαν πριν από μένα σας δώσαν πολλές πληροφορίες. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε και την ταινία του Κούντουρου και το Ρεμπέτικο, ίσως και το ντοκιμαντέρ «Συνασώσει η τοπογραφία της μνήμης», την τηλεοπτική σειρά «Λοξάνδρα», από τη «Μηχανή του χρόνου» που έχουν γίνει απίστευτα αφιερώματα, πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Σας παραπέμπω στο αρχείο της ΕΡΤ. Εκεί, διαδικτυακά, πατώντας τις λέξεις «Μικρά Ασία», «Μικρασιατική καταστροφή», θα βρείτε απίστευτο υλικό. Τα ντοκιμαντέρ της κυρίας Ηλιού, την τραγωδία του Αιγαίου του Βασίλη του Μάρου, το πανόραμα του αιώνα του Φώτου του Λαμπρινού, το υλικό αδιαφεσβήτητα είναι πλούσιο. Επίσης, το Αϊβαλί του Σολού, το κόμικ, υπάρχει, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Το ζήτημά μας είναι τώρα ότι εν έτη 2016 και ελπίζω για πολλά χρόνια ακόμα, το ζήτημα της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής να είναι επίκαιρο. Αυτό που απέφχομαι όμως, είναι ότι κάποια στιγμή το τραύμα θα πρέπει να γίνει διεξοδικό. Και τι εννοώ με αυτό. Συνήθως οι αναφορές μας είναι στο ολοκαύτωμα. Και δεν είναι τυχαίο. Γύρω από το ολοκαύτωμα έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις, έχουν γίνει συνέδρια. Εκεί εξαιρετικοί θεωρητικοί θέσαν τους προβληματισμούς τους κατά πόσο ένα τόσο τραυματικό γεγονός, σαν το ολοκαύτωμα, αλλά και σαν την μικρασιατική καταστροφή, μπορεί ή πρέπει ή έχει τη δυνατότητα να παρασταθεί. Και θα σας πω λοιπόν ότι το να μελετήσει κανείς τη σχέση της οπτικής κουλτούρας, αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω στο διδακτορικό μου, και τώρα απλά θέτω κάποια ερωτήματα, το να μελετήσει λοιπόν κανείς τη σχέση της οπτικής κουλτούρας και της ιστορίας είναι μεταξύ άλλων ένα στίχημα με το χρόνο. Καθώς οι δύο αυτές μεταβλητές υπόκειται συνεχώς αλλεπάλληλες και ανεπόφευκτες μεταβολές, αναπροσαρμόζονται στο εκάστοτε παρόν με βάση τα δεδομένα της κάθε εποχής, της κάθε οπτικής και της κάθε ιδεολογίας. Ταυτόχρονα, το δίπτυχο αυτό προϋποθέτει μια ιδιαίτερη απαιτητική έρευνα, καθώς πρέπει κανείς να μπορέσει να μελετήσει ταυτόχρονα δύο επίπεδα γενικότητας, τα οποία όμως δεν πάβουν να έχουν ένα κοινό παρανομαστή, που είναι τη σχέση του ανθρώπου με το ιστορικό του παρελθόν. Δύο επίπεδα γενικότητας μπορούν να γίνουν ένα ισχυρό δίπτυχο ενσωματωμένο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λόγων. Το πλαίσιο λόγων μπορεί να είναι ταινίες, μπορεί να είναι ντοκιμαντέρ, μπορεί να είναι όπερα, μπορεί να είναι επιστήμες. Όλα αυτά είναι πλαίσια λόγων, τα discourses που λέμε. Από την άλλη, οι επιταγές της μεταμοντέρνας θεώρησης, γιατί στη μεταμοντέρνα, τη μεταμοντέρνα περίοδο διανύουμε, είτε την αμφισβητούμε είτε όχι, υπό το γενικότερο πρίσμα της οποίας μελετούνται οι παραπάνω μεταβλητές,
μοιάζουν με τη σειρά τους να μην εξαιρούνται από αυτό το στίχημα με τον χρόνο. Μοιάζουν να απειλούνται κι αυτές, δηλαδή ο ίδιος ο μεταμοντερνισμός, υπό το βάρος των δισεκατομμυρίων πληροφοριών, των μειοψηφικών εκθέσεων και των επιμέρους ιστοριών, που ο ίδιος ο μεταμοντερνισμός αιτιολογημένα έσπευσε να αναδείξει στον αντίποδο του δογματισμού. Ζούμε δηλαδή σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες είναι καταιγιστικές, οι εικόνες είναι πάρα πολλές και δύσκολα μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αυθεντικό από το μη αυθεντικό, την πληροφόρηση από την παραπληροφόρηση. Στον αντίποδο λοιπόν όμως και υπό το πρίσμα της τεχνολογικής εξάρτησης, γι' αυτό μιλάω ότι είναι μια μάχη με τον χρόνο της γνώσης, η μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η ανεξέλεγκτη ροή και ο ασύμετρος όγκος πληροφοριών ίσως μοιάζουν με τους πιο επικίνδυνους εχθρούς του οικοδομήματος της μεταμοντέρνας θεώρησης. Ένα οικοδόμημα το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στον 21ο αιώνα, όσο προκλητικό ή τρομακτικό μπορεί να είναι, οι τρεις πιο ελκυστικοί και σημαντικοί τομείς, στους οποίους επενδύονται μεγάλα χρηματικά ποσά για την παραγωγή γνώσης, σίγουρα δεν είναι ούτε αυτό το συνέδριο, ούτε οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι η εικονική πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη και η αθανασία. Δηλαδή, οι επιστήμονες της Silicon Valley, οι εξαιρετικά ευφυείς δημιουργοί και διαχειριστές της σύγχρονης γνώσης, προσδοκούν να μεταφορτώσουν, upload που λέμε, την ανθρώπινη σκέψη στο iCloud, ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουν την αθανασία, δημιουργώντας στην ουσία ένα αθάνατο αρχείο, μια αθάνατη εικονική πραγματικότητα, μια αθάνατη σχέση με το παρελθόν. Η επικράτηση των φυσικών επιστημών στην καρδιά των ανθρώπινων κοινωνιών δείχνει να δίνει περισσότερους ελπίδες, όπως είπα και πριν, στους επιστήμονες της Silicon Valley να δουν τον αντίκτυπο των θεωριών τους στις ανθρώπινες κοινωνίες παρά σε μια υποψήφια διδάκτορ σαν και εμένα. Ίσως στο άμεσο μέλλον κάποια εφαρμογή της Apple ή της Microsoft αναλάβει να μοντελοποιήσει και να μονοπολίσει τη συλλογική μνήμη και τη σχέση των ανθρώπων με το παρελθόν τους και με το μέλλον, ώστε να καταστήσει τη δική μου μελέτη πεπερασμένη. Φανταστείτε δηλαδή μια εφαρμογή της Apple να μπορέσει να μοντελοποιήσει την ιστορική γνώση μας σε σχέση με τη μικρασιατική καταστροφή, επλέγοντας και άλλες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το φύλλο, το συνέστημα, την ηλικία. Ακροβατάζοντας λοιπόν εις γνώση μου σε ένα σύνολο μεταβλητών και μεταβαλλόμενων συνθήκων, ο βασικός μου στόχος σε αυτή την παρουσίαση είναι διπλός. Να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στη σχέση ιστορίας και οπτικοακουστικής κουλτούρας και δεύτερον να αναδείξω τα όρια της αναπαράστασης ενός ιστορικού γεγονότος τα οποία εν τέλει προαναγγέλουν δύο πράγματα. Τα όρια της γνώσης μας για αυτό το γεγονός και το βαθμό αφομοίωσης του ιστορικού παρελθόντος ενός λαού, μιας κοινότητας, μιας ομάδας. Άρα σε τι βοηθάει η χαρτογράφηση των ορίων της αναπαράστασης, της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής. Από αυτή τη χαρτογράφηση θα μπορέσει να θεμελιωθεί η μια βασική υπόθεση, ότι τα όρια της αναπαράστασης ενός ιστορικού γεγονότος υποδεικνύουν και τα όρια της γνώσης μας και τη σχέση μας με αυτό, αλλά και τη σχέση μας με το τραύμα, με τη διεξοδική μας σχέση με το παρελθόν. Με το παρελθόν, και αν θα μπορέσει αυτή, γιατί μιλάμε συχνά για το τραύμα, αλλά δεν μιλάμε ποτέ για τη θεραπεία του. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν αυτή τη σύντομη παρουσίαση, κάνοντας κάποιες σημαντικές παραδοχές. Ελπίζω να μην σας κουράσω, γιατί είναι αρκετά θεωρητικό, αλλά είναι μια προσέγγιση πάνω στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτά που παράγει η τέχνη. Κάνω λοιπόν κάποιες παραδοχές, ότι η τέχνη μπορεί να προσφέρει την εμπειρία της χρονικότητας. Ότι ο ρόλος των επιμέρους ιστοριών, όπως αυτές αποτυπώνται από άλλα πολιτισμικά μέσα πλην της ιστοριογραφίας και συγκεκριμένα μέσα από την οπτικοακουστική κουλτούρα, στην προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος είναι καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης. Ότι η φύση της ιστορίας της ίδιας είναι διακειμενική. Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδοχών, ένας εξαιρετικός ιστορικός, ο Χέγγεν Γουάιτ, προσανατολισμένος στην αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων, διατυπώνει σε ένα δοκιμιό του στο American Historical Review με τίτλο Historiography and Historiophoty. Τον όρο Χιστοριόφωτη. Με τον όρο αυτό αναφέρεται στην αναπαράσταση της ιστορίας, αλλά και της σκέψης μας με αυτή σε οπτικές εικόνες και συγκεκριμένα στον κινηματογραφικό λόγο. Με βάση αυτό τον όρο, επανεξετάζει όπως ο ίδιος εξηγεί δύο βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο είναι δυνατόν να μεταφραστεί, να μεταφερθεί μια συγκεκριμένη γραπτή ιστορική περιγραφή αφήγηση σε ένα οπτικοακουστικό ισοδύναμο, χωρίς αυτό να σημαίνει σημαντική απώλεια του περιεχομένου. Και δεύτερον, η πρόκληση που παρουσιάστηκε από το ιστοριόφωτη στην ιστοριογραφία, όπως
την γνωρίσαμε, δηλαδή στην παραδοσιακή ιστοριογραφία. Και στα δύο αυτά ζητήματα, που στην ουσία θίγουν τη σχέση ιστορίας, ιστοριογραφίας και οπτικής κουλτούρας, όπως και για παράδειγμα ο κινηματογράφος, απαντά λοιπόν για τον κινηματογράφο, όπως ο κινηματογράφος, όπως και άλλα οπτικοακουστικά μέσα, έχουν τη δική τους γλώσσα και τη δική τους σύνταξη, και επομένως δεν πρέπει να υπάρχει αξίωση να διαβαστούν με όρους που αφορούν το γραπτό ιστορικό λόγο και μάλιστα το συμπληρωμά του. Δεύτερον, για κάθε ιστορική περίοδο που υπάρχουν ντοκουμέντα, φωτογραφικά και κινηματογραφικά, η ιστοριογραφία θα μπορούσε να έχει επωφεληθεί και να έχει επανεξετάσει κάποια συμπεράσματά της, καθώς η οπτική τεκμηρίωση έχει να προσφέρει διαφορετικά πράγματα από τη λεκτική τεκμηρίωση. Στην άμυνα της παραδοσιακής ιστοριογραφίας, απέναντι στις εναλλακτικές μορφές προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος, ή στον περιορισμό του ως εικαστικές δημιουργίες, ο ιστοριογράφος, Keith Jenkins, με συγχωρείτε, λέξε λίγο το... Ναι. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω, Βασίλη, γιατί έχω αγχωθεί λίγο, αλλά και αυτός κινείται σε αυτό το πλαίσιο που κινήθηκε και ο Hayden White. Λοιπόν, θα πω λοιπόν για το Hayden White ότι ως γνήσιος εκπρόσωπος του ουμανισμού μέσα από το έργο του Metahistory, το οποίο σας το συστήνω, είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά, κάνει μια βαθιά τομή στη μελέτη της ιστοριογραφίας, μελετώντας αντιπροσωπευτικά έργα ιστορικής γραφής του 19ου αιώνα, αναδεικνύοντας πως η ιστορία είναι ένα μείγμα της επιστήμης και της τέχνης. Ο White, μέσα από τις μεταϊστορικές του παραδοχές, αναδεικνύει τον βαθύ δογματισμό των ιστορικών και ακυρώνει το μονοπωλιό τους να συσχετίζονται με το παρελθόν. Αυτό όμως που καθιστά τον White ως πρωτοπόρο, κατά τη γνώμη μου, είναι το άρτιο θεωρητικό του μοντέλο στη μελέτη της ιστορικής γραφής. Ένα μοντέλο που μεταξύ άλλων εισάγει την οντολογική διάσταση της αφηγηματοποίησης, όπως αυτή εκφέρεται μέσα από τέσσερις συγκεκριμένους τύπους αφηγηματοποίησης: ρομαντισμός, σάτυρα, τραγωδία, κωμωδία. Και μέσα από τέσσερα είδη αλληγορίας: συνεκδοχή, μεταφορά, μετονυμία και ηρωνία. Και όλα τα παραπάνω, ιδωμένα μέσα από την επιχειρηματολογία και την ιδεολογία των ιστορικών, είναι για το White καταληκτικοί παράγοντες της παραγόμενης ιστορικής γνώσης. Για να το πω και με πιο απλά λόγια, αυτός ο ιστορικός, η καινοτομία που κάνει, όπως και έκανε ο Φουκώ, αντίστοιχα στην εποχή του, είναι ότι σε κάθε ιστορική γραφή αυτό που λέει είναι ότι ο ιστορικός πάντα θα βάλει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Δηλαδή θα υπάρχει το στοιχείο της αφήγησης και θα επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο για να γράψει. Ή θα είναι ρομαντικός, ή θα είναι σατυρικός, ή θα είναι τραγικός, ή θα είναι κωμικός. Και θα χρησιμοποιήσει είτε τη μεταφορά, είτε τη μετονυμία, είτε και την ηρωνία, διότι ο ιστορικός δεν έζησε στο παρελθόν, προσπαθεί να το προσεγγίσει με διάφορα μέσα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιοποιήσει κανείς το θεωρητικό του μοντέλο. Ο λόγος που τον επιλέγω εγώ είναι γιατί είναι ο πιο τεκμηριωμένος τρόπος για να αναδείξω τα όρια της κινηματογραφικής αναπαράστασης, της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής και τι είδους γνώσης, αυτά τα όρια προεξοφλούν για τη συλλογική μνήμη των Ελλήνων. Η ιστοριογραφική αναπαράσταση, κινηματογραφική αναπαράσταση, αναπαράσταση μέσα από τα κόμικ, αλλά και η αναπαραστατική λειτουργία του ίδιου του αρχείου. Αποκαλύπτουν την τραυματογενή μνήμη που διαμορφώνται για τα γεγονότα 1919-1923. Και κάπως έτσι θα επιλέξω και ένα δεύτερο σύμμαχο σε αυτή την παρουσίαση, τον Thomas Elsesser, ιστορικός κινηματογράφου, αλλά και τους ελάχιστους φιλοσόφους τεχνολογίας, ο οποίος έχει διαπραγματευτεί εκτενώς τη σχέση των ιστορικών γεγονότων και της αναπαράστασή τους από τον κινηματογράφο. Ειδικότερα έχει διαπραγματευτεί αυτή τη σχέση αναφορικά με το ολοκαύτωμα και τα όρια της αναπαράστασής τους. Μέσα από το βιβλίο του, German Cinema Terror Trauma, Cultural Memory, από το 1945, με λεπτά τις επιπτώσεις του ναζιστικού καθεστώτος και του ολοκαυτώματος στη γερμανική κοινωνία μέσα από την πολιτιστική κουλτούρα του γερμανικού κινηματογράφου. Οι συσχετισμοί εκείνοι που κάνουν τη δουλειά του μοναδική, τουλάχιστον για μένα, αφορούν στη διαχείριση των όρων μνήμη, τρόμος και τραύμα. Για τον Elsesser, λοιπόν, τρόμος και τραύμα. Και σε αυτό βρίσκεται όλη η καρδιά αυτής της παρουσίασης, λοιπόν, είναι ότι ο τρόμος και το τραύμα αποτελούν μια ανταγωνιστική ενότητα, βλέποντας το τραύμα ως στρατηγική ελέγχου. Δηλαδή, το τραύμα που βιώνουμε
όσοι συνδυόμαστε με τη Μικρασία ως απόγονοι, αλλά και όσοι έχουμε ενδιαφέρον, δεν είναι απλά ότι έχουμε πληγωθεί. Είναι μια στρατηγική ελέγχου που μπορεί να μας ασκείται από κάποιους και τον τρόμο ως στρατηγική εκφοβισμού και όχι σχέση τι αποτελέσματος. Παράλληλα, ο Ελσέζερ εισάγει το τραύμα σε σχέση με τη μνήμη ως κεντρική αλληγορία που έρχεται διαρκώς στο προσκήνιο μέσα από διαφόρους λόγους μνήμης. Πολλοί από εσάς ίσως να έχετε ακούσει για το κόμικ του Art Spiegelman, το Mouse, και το ενδιαφέρον αυτό που προκάλεσε το κόμικ στην επιστημονική κοινότητα. Σε αυτό το βιογραφικό ιστορικό κόμικ συναντά κανείς μια αντισυμβατική και καινοτόμα προσέγγιση του ολοκαυτώματος, από την επιλογή του θέματος προ διαπραγμάτευση, δηλαδή το περιεχόμενο, μέχρι και τη μορφή του προκύπτουν πολλά από τα βασικά ζητήματα σχετικά με τα όρια της αναπαράστασης, με την καταλληλότητα του μέσου, δηλαδή είναι σωστό να αναπαρασταθεί ένα τόσο τραυματικό γεγονός μέσα από ένα κόμικ, τη χρήση της μεταφοράς αλληγορίας, σάτυρας για την προσέγγιση του ολοκαυτώματος. Μέχρι το 1986, που ο Σπίγκελμαν επέλεξε πρώτη φορά να αναπαραστήσει τους Εβραίους ως ποντίκια, τους Γερμανούς Ναζί ως γάτες και τους Πολωνούς ως χείρους, αξιοποιώντας τη μαρτυρία αφήγησης του Πολωνοεβραίου πατέρα του, ο οποίος επέλεξε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μια τέτοια απεικόνηση είναι πέρα από τις συνηθισμένες απεικονίσεις που είχαν καταγραφεί και που σε κάποιο βαθμό επέβαλε η φύση και η βαρύτητα του ιστορικού γεγονότος. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αυτή η μεταφορά του Σπίγκελμαν, όσο αποκρουστική να μας ακούγεται στην αρχή, η οποία εξελίσσεται σε αλληγορία, προκαλεί την εποχή της έκδοσής της κάποιες αντιδράσεις, ίσως και παρεμηνίες, σχετικά με τον οριακά σατυρικό τρόπο που χρησιμοποιεί δίνοντας ζωόμορφα χαρακτηριστικά στους ηρωές του. Σύμφωνα λοιπόν με τις δικές του επεξηγήσεις, το βιβλίο με τα Μάους διευκρινίζει πως σκοπός του, μέσα στα πλαίσια που του παρέχει το κόμικ ως είδος, είναι ακριβώς να αναδείξει πως η απανθρωποποίηση ήταν ένα από τα βασικά σημεία εξόντωσης των Ναζί κατά των Εβραίων και ακριβώς την απανθρωποποίηση αυτή την αναπαριστά μέσω της αλληγορίας, δηλαδή μέσω του αλληγορικού διπολικού διδήμου γάτας ποντικού και με τον ίδιο, πέρα από δημιουργό αυτού του έργου, να είναι και συμμέτοχος στην πλοκή του έργου. Αυτό που με πρώτη ματιά μοιάζει σατυρικό εις βάρος των θυμάτων του ολοκαυτώματος δεν είναι παρά η επιλογή του Σπίγκελμαν να απεικονίσει το βασικό σχέδιο των Ναζί για την εξάλληψη των Εβραίων. Ένα σχέδιο με πυρήνα την απανθρωποποίηση, όπως ο Χέιντεν Γουάιτ αποφασαπινίζει στο έργο του Metahistory σχετικά με τη σατυρική προσέγγιση στην ιστοριογραφία. Η ηρωνική οπτική έχει μια στοχαστική πτυχή. Όταν είναι γραμμένη στο πνεύμα καλοήθους σάτυρας, η οποία ξεκινά πέρα από την κομική ανάλυση, η ηρωνική ιστοριογραφία ξεκινά από την άλλη πλευρά της τραγωδίας, με τη δεύτερη ματιά που ο συγγραφέας ρίχνει, αφού οι αλήθειες της τραγωδίας έχουν καταγραφεί και που η ίδια η ανεπάρκεια των αληθιών αυτών έχει γίνει αντιληπτή. Ίσως σε αυτή τη διαπίστωση περικλείεται πέρα από την ανάδειξη του Μάους ως έργο που αποτελεί μια δεύτερη ματιά στον αντίποδα της τραγωδίας, ως προσέγγιση του ολοκαυτώματος μέσα από τη σατυρική αναπαραστατική στρατηγική και ο λόγος που τα ιστορικά γεγονότα της περίοδου 19-23 που προσπαθούμε να μελετήσουμε εδώ προορίζονται, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, να έχουν περιοριστεί από το ρομαντισμό στην τραγωδία. Επειδή δεν θέλω να σας κουράζω πολύ, γιατί σας βλέπω λίγο συνοφριωμένους. Λοιπόν, ίσως είναι η γλώσσα λίγο πιο δύσκολη. Στην ουσία, αυτό που προσπαθώ να πω με λίγα λόγια και θα συνεχίσω είναι ότι όλα σχετίζονται με τη δυσκολία μας να αφομοιώσουμε το παρελθόν. Και σε αυτή τη δυσκολία έχουν πάρα πολύ ευθύνη. Έχει ευθύνη το κράτος, έχουν ευθύνη οι επιστήμες, έχει ευθύνη η τέχνη. Το να αναπαράγουμε συνέχεια μία τραυματική κατάσταση, φεύγω από το κείμενο. Σας το είπα και στην αρχή ότι εύχομαι και για τα υπόλοιπα χρόνια η μικρασιατική καταστροφή να είναι πάντα στο επίκεντρο. Εξάλλου είμαι μια κοπέλα που έρχομαι, μια πλευρά της καταγωγής μου είναι από τις Κηδονιές. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν 8 χρονών με ένα κασετοφωνάκι να προσπαθώ να ηχογραφώ τη γιαγιά μου, τη Βαγγελιό, από τη Σμύρνη, να μου λέει τις αφηγήσεις της. Ωστόσο, αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα και σαν ερευνήτρια είναι ότι μελετώντας όλη τη φιλμογραφία μέχρι τώρα, ένα μεγάλο μέρος της φιλμογραφίας, ακόμα και το ντοκιμαντέρ της κυρίας Ηλίου, το οποίο σε μια πρώτη συνάντηση με αυτό το ντοκιμαντέρ θα πει κανείς ότι είναι ένα πολύ όμορφο και νοσταλγικό ντοκιμαντέρ. Αλλά συνήθως όλα αυτά που παράγονται είναι τραυματικά, είναι τραυματογενή. Η δικαίωση
πιστεύω, που, πιστεύουμε, που προσδοκούμε όλοι να βρούμε σε σχέση με αυτό το παρελθόν, γι' αυτό είμαστε και εδώ, δεν είμαστε μόνο για το ζήτημα της μνήμης, είναι γιατί πιστεύω ότι αυτό το θέμα επανέρχεται συνέχεια σαν φάντασμα στο παρόν μας και δεν βρίσκει διέξοδο. Κάτι που οι Γερμανοί κατάφεραν και το κάνανε. Αποδεχτήκαν το ρόλο τους ως θύτες, αποδεχτήκαν ότι οι Εβραίοι ήταν θύματα και έτσι μπόρεσε το έθνος τους, ο λαός τους και προχώρησε. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Να πω λοιπόν, να σημειώσω, αυτό που θέλω να πω με τα όρια της αναπαράστασης είναι ότι στα περισσότερα έργα, όπως σας είπα και πριν, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι τραγωδία. Ο Ρούντολφ Σμιτ υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν πολιτιστικά μοντέλα ανεξάρτητα από τη μεταφορική τους έκφραση στη γλώσσα, ενώ θεωρεί την ανάλυση της αλληγορίας ως μια συστηματική μέθοδο για να ανακαλύψει τις υποπολιτισμικά πρότυπα, τα υποπολιτισμικά πρότυπα της σκέψης. Το εννοιολογικό σύστημά μας είναι σε μεγάλο βαθμό μεταφορικό στον τρόπο που σκεφτόμαστε, σε αυτό που βιώνουμε και σε αυτό που κάνουμε από απλές καθημερινές κινήσεις μέχρι και σε ευρύτερα ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής. Οι Τζορτζ Λακόφ και Μαρκ Τζόνσεν στο βιβλίο τους Metaphors We Live By υποστηρίζουν πως οι μεταφορές που χρησιμοποιούμε δεν είναι τυχαίες, αλλά αντίθετα αποτελούν συνεκτικά συστήματα μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία μας. Καθώς επίσης επισημαίνει πως η μεταφορά δεν είναι απλά ένας τρόπος θέασης της πραγματικότητας, μπορεί να είναι η άδεια για αλλαγή πολιτικής ή οικονομικής δράσης, ενώ η ίδια η αποδοχή της μεταφοράς οδηγεί σε συμπεράσματα για το κατά πόσο αυτοί που τη χρησιμοποιούν παίρνουν ως δεδομένο την αντίληψή μας πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που αξίζει, και τελειώνω, που αξίζει επιπλέον να επισημανθεί είναι ότι στο δοκίμιο Systematic Metaphor Analysis as a Method of. Τέλος πάντων, μην σας ζαλίσω, γίνεται λόγος για τη θεραπευτική ιδιότητα της μεταφοράς, όπως αυτή αξιοποιείται στον κλάδο της ψυχιατρικής, σε άτομα, κοινωνικές ομάδες και μειονότητες. Αν και το αντικείμενο της έρευνας δεν είναι οι θεραπευτικές ιδιότητες της χρήσης μεταφοράς, ωστόσο η αναφορά γίνεται γιατί τόσο το ολοκαύτωμα όσο και η μεταζητική καταστροφή αποτελούν τραυματική εμπειρία και μνήμη. Είναι μεταξύ άλλων τα τραύματα που κληροδότησε ο 20ος αιώνας και τον οποίο η θεραπεία είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να επιτελεστεί οδηγώντας τη λύτρωση. Συνεπώς, η μεταφορά που ανέφερα και πριν του Σπίγκελμαν δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ad hoc σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, σε εμάς δηλαδή, στην Ελλάδα, σε ένα ιστορικό γεγονός με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, με διαφορετικούς συσχετισμούς, με διαφορετικές αιτίες και αποτελέσματα, όπως αυτά που αφορούν τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Η μετακίνηση των ορίων όμως, που η μεταφορά αυτή επιτυγχάνει, όπως έκανε ο Σπίγκελμαν, μπορεί να μας πει ίσως πολλά για τα συνεκτικά συστήματα κάθε κοινωνίας. Για την εξουσία, για τους φορείς εξουσίας, για τους θεσμούς. Και κάθε κουλτούρας, μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία μας. Είτε αυτά αφορούν τη θεσμική ιστορία, είτε την ακαδημαϊκή γνώση, είτε την οπτική κουλτούρα του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά είχα να σας πω. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κουσελά για την πολύ ευεριστατωμένη ομιλία της. Ίσως είναι και η πιο νέα ομιλήτρια του συνεδρίου μας. Υπάρχει μία ερώτηση από την Κατερίνα Μουστάκη. Γιατί χρησιμοποιούμε το ολοκαύτωμα για να συγκρίνουμε τη μικρασιατική καταστροφή και όχι το αντίστροφο. Χρονικά άλλωστε θα έπρεπε. Ναι, κοιτάξτε, μεθοδολογικό είναι το θέμα. Δηλαδή, επειδή είμαστε ένα συνέδριο για το μικροασιατικό και ξεκινάμε με ένα ερώτημα για το μικροασιατικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε σαν μέθοδο τη συγκριτική ιστορία, θα ψάξουμε να βρούμε κάποια άλλη περίπτωση. Και βρίσκουμε μία περίπτωση η οποία, δηλαδή, αν ήμασταν θεωρητικά, ξέρω και εγώ, και κάναμε ένα συνέδριο για το ολοκαύτωμα και ψάχναμε να βρούμε, θέλουμε να δοκιμάσουμε να βρούμε άλλες περιπτώσεις για να κάνουμε μία σύγκριση, θα μπορούσαμε τότε να κάνουμε την αντίστροφη πορεία.